Θεοδωρίδου. Eurovision παρακολουθούσαν και άλλοι νυχτοπερπατούσαν. Και όχι απλώς νυχτοπερπατούσαν, αλλά τραγουδούσαν κιόλας. Στα νυχτοπερπατήματα το έχει ρίξει η Νατάσα Θεοδωρίδου, που μετά την προχθεσινή της εμφάνιση στο κέντρο που εμφανίζονται ο Στέλιος Ρόκος και ο Δήμος Αναστασιάδης, όπου η τραγουδίστρια το έριξε έξω για τα καλά, σειρά πήρε το χθεσινό νυχτοπερπάτημα, το μονοπάτι του οποίου έφερε την Νατάσα Θεοδωρίδου στο κέντρο που εμφανίζεται η Πέγκι Ζήνα. Αυτή τη φορά μάλιστα η Νατάσα δεν έχασε την ευκαιρία. Πήρε το μικρόφωνο, πήρε και τη φίλη της την Πέγκι αγκαλιά και το διασκέδασε για τα καλά. Η τυχερή από όλους βέβαια ήταν οι θαμώνες, που είδαν τις δύο κυρίες να ενώνουν τις φωνές τους και τη διασκέδαση να χτυπάει κόκκινο.